Το βίντεο με τον Βασίλη Πατελάκη να προσπαθεί να σώσει έναν θαμώνα εστιατορίου του παλιού λιμανιού των Χανίων από βέβαιο πνίγμο έκανε πριν από 2 χρόνια το γύρο του διαδικτύου, συγκινώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Με τη δημοσιοποίηση που έκανα εγώ μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook, το θέμα πήρε διαστάσεις. Καταλάβανε ότι πολλοί κόσμοι δεν ήξερε πρώτες βοήθειες με το να δουν ότι οι υπόλοιποι δεν αντιδρούσαν. Το κοινοποιούσαν όσο και πιο πολλοί κόσμοι. Κάπως έτσι, οι εικόνες με τη σωτήρια παρέμβαση του Βασίλη Πατελάκη έφτασαν μέχρι τον Διεθνή Οργανισμό Παροχής Βοήθειας 112, που τον ξεχώρισε ως έναν καθημερινό ήρωα. Κάθε χρόνο βλέπουμε ήρωες σε όλο τον κόσμο να ξεπερνούν το αναμενόμενο για να βοηθήσουν τους άλλους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 112 θεώρησε ότι βοήθησα στο έργο το δικό τους και με βραβεύσανε με αυτό το βραβείο. Μάλιστα, η βράβευση πρόκειτο να γίνει πέρυσι τον Απρίλιο στη Ρίγα της Λετωνίας, ωστόσο λόγω της πανδημίας πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά. Ο Βασίλης Πατελάκης αισθάνεται αν μη τι άλλο χαρούμενος που πράττοντας το αυτονόητο έσωσε μια ζωή περνώντας το μήνυμα πως η γνώση πρώτων βοηθειών δεν θα πρέπει να είναι προαιρετική. Νιώθω ωραία, νιώθω για το λόγο ότι πλέον ακούστηκε κάτι πιο ουσιώδες από αυτό που ακούμε συνέχεια στα social media για άλλα πράγματα που δεν είναι τόσο ουσιώδες και ότι δώσανε προσοχή σε κάτι το οποίο έχει κάνει θέμα με την υγεία και γίνανε και κάποια σεμινάρια στο χώρο της εστίασης, σε διάφορα σχολεία και χάρηκα για τις συνέπειες, όχι τόσο για τη βράβευση όσο αυτά που προκύψαν από αυτό. Ο νεαρός σερβιτόρος από τα Χανιά που έμαθε τη μέθοδο Χέμλινγκ μέσα από το διαδίκτυο έγινε παράδειγμα για κάθε ευσυνείδητο πολίτη. Εγώ δεν είχα κάνει μαθήματα πρωτοβοηθειών, απλά έχω μια κόρη 7 χρονών και λόγω αδυναμίας προς την κόρη μου, σαν μπαμπάς, διάβαζα πρώτες βοήθειες στο ίντερνετ που αν μου χρειαστεί κάτι να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και ήξερε και το είχα διαβάσει, το είχα δει σε ένα βιντεάκι και το ήξερα αυτή την κίνηση.